Σε συνέχεια της δέσμευσης που κάναμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγιναν οι συναντήσεις στην Αθήνα για το θέμα της σύνδεσης της Δεσκάτης με τον Ε65 από τον κόμβο του Αγιοφύλου. Καταρχήν με την Τέρνα, όπου συζητήσαμε τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης ενός τέτοιου έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο, ημέρα Πέμπτη, υπάρχει η αντιπροσωπεία της Τέρνα, των τεχνικών, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, θα επισκεφτούν την περιοχή και θα αξιολογήσουν την εφικτότερη, την καλύτερη για τους συμπολίτες μας λύση. Ταυτόχρονα ένα άλλο ζήτημα το οποίο και για το οποίο θα ενημερώσω το Περιφερειακό Συμβούλιο και το οποίο μας απασχόλησε ήταν το θέμα της έγκρισης, της αδειοδότησης των υδατοδρομίων. Κάναμε την αναγκαία συνάντηση, γνωρίζουμε το πλαίσιο το οποίο ισχύει, τα θετικά, τα αρνητικά του, μάλλον μόνο θετικά έχει τελικά, και με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα στην αδειοδότηση 4 ή 5 λιμνών ως προς τη δυνατότητα να δέχονται υδροπλάνα. Κοιτάξτε, θα είναι του Πολυφύτου, θα είναι μία των Πρεσπών εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί περιβαλλοντικοί, θα είναι της Βεγορίτιδας και της Καστοριάς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε χρόνια για αυτή την ιστορία, πλέον είμαστε πιο κοντά από το πέρα. Είμαστε πιο κοντά γιατί και το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει πλέον, είχε δημιουργηθεί πριν μερικά χρόνια, υπάρχει, αλλά και φαίνεται ότι εντάσσονται τα υδατοδρόμια σε μία εθνική στρατηγική που μπορεί να συνδέει δηλαδή τα εσωτερικά ύδατα με τη θάλασσα και αντίστροφα, και όταν έρχεται κανείς από μία μακρινή περιοχή στα εσωτερικά ύδατα, δηλαδή στις λίμνες, μπορεί να εξαντλήσει και επίσης ένα διήμερό του σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που εμπιστεύουμε εμείς και εκτιμούμε ότι είναι πολύ ελκυστικές και αυτές. Φαίνεται ότι καταρχήν ενδιαφέρον υπάρχει. Ναι. Γιατί το διερευνήσαμε και αυτό στην Αθήνα, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον.